Πιλωτικό πρόγραμμα εκμάθησης λευκαρίτικου κεντήματος ξεκίνησε το Υπουργείο Εμπορίου με στόχο τη διάδοση της παραδοσιακής τέχνης και επαγγελμάτων του τόπου, τον εξυγχρονισμό αλλά και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των χειροτεχνικών προϊόντων. Επίσκεψη στα Λεύκαρα πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πυλίδου στο πλαίσιο έναρξης του πιλωτικού προγράμματος εκμάθησης του παραδοσιακού λευκαρίτικου κεντήματος. Το πρόγραμμα αποτελεί χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου και εντάσσεται στη στρατηγική της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας για διάσωση, ενίσχυση και διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών και επαγγελμάτων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε σήμερα την έναρξη των μαθημάτων από τις κεντήτριες των Λευκάρων σε νέες μαθήτριες, οι οποίες ενδιαφέρονται να μάθουν την τέχνη και να συνδράμουν στην προσπάθεια για τη διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναχέτηση του κινδύνου απώλειας αυτής της μοναδικής παγκοσμίως κεντητικής τεχνικής, η οποία συμπεριλαμβάνεται από το 2009 στον Παγκόσμιο Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το μήνυμα είναι σαφές και ξεκάθαρο, ότι αυτός ο θησαυρός είμαστε καταδικασμένοι όλοι μας να τον κρατήσουμε ζωντανό. Θεωρώ ότι συγκεκριμένη πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εμπορίου εξαιρετικής σημασίας, συνάδει με την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ένα δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε και στο Γούρι της επαρχίας Λευκωσίας, όπου η Φάντρια παραδίδει μαθήματα υφαντικής σε νέες γυναίκες του χωριού. Η Υπουργός Ενέργειας πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο Λευκάρων και με παραδοσιακούς τεχνίτες της αργυροχοΐας, με τους οποίους συζήτησε τρόπους προώθησης της τέχνης τους.